It has been a really tough match where we feel the wind, especially in the first half. Two teams has made long ball and push and fight every ball because the score it was important. I believe that in the second half we can get the win, but we have two or three clear chances. We don't convert these chances. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο μήχρονο που έχουμε και κόντρα τον άνεμο και τα περισσότερα ένα παιχνίδι που πήγε στη μονομαχία και έπρεπε να παλέψουμε για τις δεύτερες μπάλες. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο που είχαμε και τον αέρα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι και είχαμε δημιουργήσει και κάποιες καθαρές ευκαιρίες, δύο-τρεις καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ο Ολυμπιακός έχει δει την πιο χειρότερη εκδήλωση. Πώς σκέφτεται να το διορθώσει αυτό? Maybe Ολυμπιακός now. Is the worst attacking goal scoring. What is the way to? How is the way to correct this? To fix this? To start scoring? Well, we lose months and Manias has came after 8 months off. Egmont out of the competition. Possibly we are using too much to Fabrice, but it's one of the few solutions that we have. I believe that in the last matches we can score some goal more, but we don't score. But I think that the team is pushing, the team is playing attacking football, but we need possibly only one or two solution in terms of new player. Ουσιαστικά μας είπε ότι έχει να κάνει και με τα πρόσωπα. Όπως γνωρίζετε όλοι, έχει φύγει ο Μάντης από την ομάδα. Φέραμε το Μανιά, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι εκτός ρυθμού γιατί το προηγούμενο εξάμεινο ήταν χωρίς ομάδα. Ουσιαστικά έχουμε βάλει τον Κα σε αυτή τη θέση για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Και στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι ότι δεν δημιουργούμε τις φάσεις, το θέμα είναι ότι δεν σκοράρουμε. Ίσως πέρα από αυτό να έπρεπε να έχουμε κάποιους ακόμα ποδοσφαιριστές, ένα-δύο ποδοσφαιριστές να μας βοηθήσουν σε αυτή τη θέση. Despite I don't like excuses, today we have not Gustavo, that is the best scorer in our team. On the other side, happy because we have got the one clean sheet. I consider this team has not got a clean sheet in the last games. I don't remember how many games. Δεν θέλει να ψάξει δικαιολογίες, αλλά μας έλειπε και ο Γκουστάβο σήμερα, που είναι ένας παίκτης που σκοράρει. Είναι από τους καλύτερους, από τους πρώτους μας σκόρερ. Οπότε και αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα, το ότι δεν έπαιζε. And the last part, you said? Happy for to get a clean sheet, yeah. That there are a lot of time. Αλλά φυσικά πρέπει να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι δεν δεχτήκαμε γκολ και είχαμε πολύ μεγάλο διάστημα, αρκετά παιχνίδια, να μην δεχτούμε γκολ. Και ένα σχόλιο, είναι κοντά στο να πάρει μεταγραφή ο Σαρφό. Πώς σκέφτεται να καλύψει το κενό του? Σαρφό is very close to have a transfer. How do you think we can cover his loss now? Today, for example, no Sarfo, no Wakaso, no Gustavo. I'm in the medium zone. We have
know a lot of solutions. Sarfo, the decision of if Sarfo the club sell him is not my decision, but I hope that the club reinforce this song of the pitch because it's necessary for us. Ναι, όντως και μας λείπουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως και ο Βακάς που είναι τραυματίας, ο Γκουστάβο που έλειπε. Οπότε όντως έχουμε ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Δυστυχώς δεν είναι δική του απόφαση το τι θα κάνει ο Σαρφό, είναι θέμα του κλαμπ. Αυτό που πρέπει σίγουρα να δούμε από τη στιγμή που θα φύγει είναι ότι πρέπει να φέρουμε κάποιους παίκτες για να καλύψουν αυτά τα κενά που υπάρχουν εκεί πέρα.